Μητσοτάκη έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά, με τους γιατρούς να προειδοποιούν πως αν δεν δουν άμεσα δράσεις, αν δεν δουν άμεσα πρόοδο και εξελίξη ό,τι αφορά το νοσοκομείο, βρίσκονται με το ένα πόδι ήδη στην έξοδο. Ακριβώς, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο, αυτή η επιτροπή που βρέθηκε σήμερα από τον Σύλλογο των Εργαζομένων στο γραφείο του Διευθυντή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, πήγε κρατώντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν πως το Βενιζέλιο είναι υποστελεχωμένο. Έναν-έναν έχουν μετρήσει τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή την ώρα και αυτούς που λείπουν, προκειμένου να αποδείξουν τα όσα λένε όλο αυτό το διάστημα. Με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Χρυσοχοίδη να παίρνει το φάκελο στα χέρια του και πραγματικά να μένει κατάπληκτος. Ένα ραντεβού το οποίο είχε κλειστεί πριν ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης κατέβει εδώ, υπό το βάρος όλης αυτής της κινητοποίησης που υπάρχει για το Βενιζέλιο, και σήμερα πραγματοποιήθηκε. Έλαβε αυτά που μας έχει πει ήδη και ο Υπουργός, ότι δηλαδή θα γίνουν κατ' εξαίρεση κάποιες προσλήψεις, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να γίνουν άμεσα οι προσλήψεις, θα γίνουν προκηρύξεις προκειμένου να στελεχωθεί το νοσοκομείο. Θα ανοίξει η λίστα των επικουρικών και επίσης όσοι είναι επικουρικοί αυτή τη στιγμή και λήγουν οι συμβάσεις τους, θα παραμείνουν έως και το 24, θα υπογραφεί και όλο το 24 δηλαδή για να παραμείνουν εκεί, έτσι ώστε να μην υπάρξουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Δεν υπήρξε καμία δέσμευση σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις με τα εντέλεσθε. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει στο Βενιζέλιο, όπου οι παθολόγοι καλούνται να καλύψουν τις εφημερίες σε όλη την Κρήτη. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, φέρεται να παραδέχεται ο διευθυντής του γραφείου του κ. Χρυσοχοίδη ότι είναι μια τακτική που δεν πρέπει να ακολουθείται, καθώς επιβαρύνει περαιτέρω τόσο το ίδιο το Βενιζέλιο, όσο και τα άλλα νοσοκομεία φυσικά. Να πούμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια αναζήτησης προσωπικού άμεσα από άλλες πηγές, ίσως και άλλες υπηρεσίες, αλλά αυτή είναι μια θεωρητική συζήτηση αυτή την ώρα. Πάντως, ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Υγείας επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου ότι το Βενιζέλιο θα στηριχθεί και θα υποστηριχθεί. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, η οποία θέλω να σου πω ότι ήρθε μετά από τη συνάντηση που είχε ο κύριος Χρυσοχοίδης με τα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ σήμερα το πρωί, παρίστατο και εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αλλά και από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου και αυτό έχει προβλήματα, και εκεί έλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τώρα, σήμερα, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η καινούργια απόφαση, καινούργια εντολή, το καινούργιο εντέλεσθε για μετακινήσεις από το Βενιζέλιο παθολόγων προς τα άλλα νοσοκομεία, υπήρχε μια αναταραχή, υπήρχαν κάποιες φήμες ίσως ότι ενδέχεται να έχουμε καινούριο κύμα παραιτήσεων. Δεν υπάρχει κάποια παραίτηση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, οι άνθρωποι από το Βενιζέλιο το τόνισαν αυτό στη συνάντηση. Είπαν ότι οι παθολόγοι θα είναι η αμέσως επόμενη βόμβα που πρόκειται να σκάσει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεσμεύτηκε ο διευθυντής του γραφείου του Υπουργού ότι πρόκειται να το δει. Σε ό,τι αφορά τα χειρουργεία, σήμερα είναι μια μέρα απεργίας, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Ωστόσο, χτες λειτουργήσαν 5 τραπέζια χειρουργικά, 4 με αναισθησιολόγο, 1 χωρίς αναισθησιολόγο. Έγιναν 12 χειρουργεία. Υπενθυμίζω βεβαίως ότι η λίστα είναι τεράστια. Έτσι. Λοιπόν, Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ.